Έχουμε τώρα κάτι καινούργιο. Να καλημέρωσουμε και τον Προκόπη. Γεια σου, Προκόπη. Αλλάζουν τα δεδομένα στις πληρωμές σε σχέση καλημέρα. Με τις εφαρμογές. Εξήγησέ μας τι γίνεται, για να πάμε και στον κύριο Λιμπερόπουλο. Καλημέρα και σε εσάς, Πρόεδρε. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο κύριος Λιμπερόπουλος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας πλέον ιδιοκτητών ταξί Ελλάδας και έχουμε να συζητήσουμε μαζί του μία πολύ ενδιαφέρουσα τροπολογία η οποία πρόσφατα ψηφίστηκε και έχει να κάνει ουσιαστικά με το καθεστώς της λειτουργίας των εταιριών αυτών που κάνουν μεταφορές, τις γνωστές αυτές εταιρείες που συζητάμε τα τελευταία χρόνια, σε ό,τι έχει να κάνει βέβαια με την απόδοση φορολογικών εσόδων. Και ουσιαστικά αυτή η τροπολογία προβλέπει ότι πλέον η πληρωμή δεν θα γίνεται μέσω των εφαρμογών των συγκεκριμένων απευθείας από τον πελάτη, αλλά ουσιαστικά θα εισπράττει ο ίδιος ο οδηγός και από εκεί και πέρα θα αποδίδει στο τέλος κάθε μήνα τα έσοδα αυτά στην εταιρεία. Τι σημαίνει βέβαια όλο αυτό και για την λειτουργία των ταξί, αλλά και για τις υποχρεώσεις πλέον των ιδιοκτητών ταξί, θα μας πει ο κύριος Θήμιος Λιμπερόπουλος. Κύριε Λιμπερόπουλε. Αν μας ακούει ο κύριος Λιμπερόπουλος. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθέτες. Καλημέρα. Έχω επανάληψη όμως. Έχει επιστροφή ο. Καλημέρα, καλημέρα. Θα το προσπαθήσουμε. Λοιπόν, χρόνια, πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά. Να ρωτήσουμε τώρα κάτι. Επί του πρακτέου, για να καταλάβει και ο κόσμος, πλέον έμπαινε από μία εφαρμογή έτσι, και καλούσε ένα ταξί, πλήρωνε την εταιρεία μέσω της κάρτας του, έτσι, με το κινητό, και η εταιρεία πλήρωνε τον οδηγό. Τώρα λέμε ότι αυτό που αλλάζει είναι ότι πληρώνει με την κάρτα του απευθείας τον οδηγό στο POS που έχει στο αυτοκίνητο. Μάνο, κατά πρώτον καλημέρα, καλή επιτυχία στη νέα σου δουλειά. Και επειδή τα έχουμε πολλές φορές πει και από άλλον σταθμό που δούλευες, εγώ θέλω να κάνω μια εισαγωγή τελείως διαφορετική. Είναι η απόλυτη δικαίωση μιας πολιτικής και μετά μας λέτε το που πολεμιέται απέναντι στις πολυεθνικές και απέναντι σε όποιον κοινωνική ομάδα εναντιώνεται κατά της φυγής χρήματος στο εξωτερικό. Ποιοι τη στήριξαν αυτήν την επιλογή την νεοφιλελεύθερη? Τη στήριξαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με διαγγέλματα, με αγωγές εις βάρος εμένα, γιατί διεκδικούσα το αυτονόητο, ειδικά μετά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που έβαλε τάξη. Κύριε Λιμπερόπουλε, αυτοί ακόμη ακούστε, και σήμερα ακούστε δεν λίγο, θέλουν να επειδή παρά το γεγονός ότι μιλάμε χρόνια και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, 9 στις 10 φορές τσακωνόμαστε στον αέρα. Λέω λοιπόν το εξής, πριν κάνουμε την πολιτική ανάλυση, θα μας πεις, Πρόεδρε, τι αλλάζει για τον καταναλωτή και γιατί ήταν κακό να πληρώνει, για παράδειγμα, την εταιρεία ο καταναλωτής και να πληρώνει η εταιρεία τον οδηγό. Μα είναι τόσο αυτονόητα, Μάνο, δεν μπορεί κανένας, καμία εφαρμογή να εισπράττει ως τρίτος. Να πηγαίνει τα λεφτά στο εξωτερικό και να φέρνει τα υπόλοιπα στον ταξιτζή, αφού βαστάει την προμήθειά του. Δεν μπορεί να μεταχειρίζεται ως γαλέρα επαγγελματίες με προσωπικά δεδομένα που δεν ελέγχει κανένας. Είδατε τι είχαμε με το συμβάν με τον οδηγό και τον ταξιτζή. Δεν μπορεί να μην υπάρχει κράτος να ελέγξει έσοδα-έξοδα οποιαδήποτε πολυεθνική και να λέει εγώ είμαι καινοτομία. Να ρωτήσω κάτι, γιατί έχει σημασία αυτό που λέτε. Έχει σημασία στις αυτό που λέτε, γιατί παλαιότερα φωνάζαμε και εμείς μαζί σας. Ακούστε στις με λίγο. Αστικές μεταφορές. Ακούστε με λίγο όμως. Αλλά θέλω να καταλάβουμε το εξής, γιατί δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί. Δηλαδή, εγώ από μία εφαρμογή, δεν μιλώ για τα ταξί, παραγγέλνω φαγητό και το εστιατόριο πληρώνει τον διανομέα. Φοροδιαφεύγει ο εστιατόρας που έχει την εφαρμογή? Γιατί φοροδιαφεύγει? Εγώ θα σας πω, μετά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μου έχουν στείλει 70 σελίδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που όλα αυτά τα ελέγχει με κύριο στόχο και σκοπό να μην αφυδατώνεται η οικονομία με διαφυγή πλούτου από την κάθε χώρα στο εξωτερικό. 70 σελίδες διαπραγματεύεται για να βγάλει οδηγίες για να μπορέσει να προστατεύσει τις χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης από οποιασδήποτε εφαρμογές, καινοτομίες, ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως και με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια,
για να μπορέσει να μένει το χρήμα στην κάθε χώρα που παράγεται ο πλούτος. Αυτό διεκδικήσαμε και γίναμε ότι ακριβώς αυτό και με το ταξί. Ακριβώς αυτό. Τι ζητήσαμε? Ζητήσαμε να βάλει πώς ο ταξιτζής που δουλεύει σε εφαρμογή να εισπράττει ο ταξιτζής και να δίνει την προμήθεια που έχει συμφωνήσει με οποιαδήποτε εφαρμογή σε τραπεζικό λογαριασμό στη χώρα μας και να μας κόβει τιμολόγιο, αυτό λέει ο νόμος, στον ταξιτζή για να είναι φορολογικά στο λογιστικό του προσδιορισμού εντάξει. Μάλιστα. Γιατί τώρα είναι στον αέρα. Μάλιστα, μάλιστα. Υπάρχουν κενά στο λογιστικό του προσδιορισμού. Δεν ξέρω. Και αν γίνει ένας έλεγχος αύριο το πρωί, πέρα τη φυγή πλούτου στο εξωτερικό, αν γίνει ένας έλεγχος στον κάθε ταξιτζή, για κάθε απόδειξη που λείπει, θα χάσει και το αυτοκίνητό του. Μάλιστα, μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Λιμπερόπουλε. Τόσο απλά είναι και τόσο επιθετικά υπέρ της δικαιοσύνης στην οικονομία και της εργασίας που εμείς επιζητούμε, δεχτήκαμε επίθεση πολιτική, γιατί πιθανόν υπάρχουν κάποια συμφέροντα πίσω. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Λιμπερόπουλε. Φεύγουμε, γιατί πάμε να συζητήσουμε και τα οικονομικά μας. Τώρα, επειδή λες ότι δεν βλέπεις, εγώ έχω ένα προβληματισμό. Γι' αυτό θα ρωτήσω τον ειδικό Αλέξανδρο Κλώσσα, γι' αυτό σου έφερα οικονομικό συντάκτη για να μας λύσει τέτοιες απορίες. Καλημέρα, Αλέξανδρο. Ανοίγει για τον αέρα. Να είσαι καλά, Αλέξανδρο μου. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αν πληρώνεις με κάρτα, γιατί πραγματικά εγώ δεν είμαι αντίθετο σε αυτό. Συμφωνώ και με αυτό τώρα που λέει. Θετικό το βλέπω, όπως λέει και ο Κώστας, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί φοροδιαφορά, αν μία εφαρμογή την πληρώνω εγώ με μέσω της κάρτας.